Πάμε τώρα στον Ανδρέα Καραγιάννη και στην Εκκλησία Online να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τη Σοφία Μουτίδου, όπου υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις με τα όσα έχει πει τις τελευταίες ώρες. Έχει ανεβάσει κάποια βίντεο άκρως προκλητικά. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Κοιτάξτε, βγήκε χτες η Σοφία Μουτίδου, η οποία είναι μία έτσι ηθοποιός που εγώ δεν αφισβητώ το ταλέντο της, να είναι καλά η γυναίκα. Έκατσε λοιπόν και μας έκανε ένα κήρυγμα μέσα από τα βίντεο που κάνει στο κανάλι της στο YouTube για το θέμα της ομοφιλοφιλίας, για το πώς θα πρέπει να φερόμαστε, ας πούμε, στα παιδιά μας και πώς πρέπει να τα μεγαλώνουμε. Δηλαδή, μας έδωσε συμβουλές. Με ποια ιδιότητα? Δεν το γνωρίζω. Δικαίωμά της, βεβαίως, να πράττει ό,τι επιθυμεί. Ότι λέει, εφησούμε εμείς οι γονείς τον τζαμπουκά στα παιδιά μας, την αντρίλα και τη βία, λέει, να μην γίνει ομοφιλόφιλο. Αυτό πιστεύει η Σοφία Μουτίδου για κάθε ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, ότι είμαστε εμείς κάτι τέρατα, τα οποία λέμε στα παιδιά μας ότι όχι, αυτοί είναι μισητοί άνθρωποι και μην γίνεις ποτέ σαν κι αυτούς. Κάτι το οποίο αδικεί κατάφορα την κοινωνία. Αλλά πρέπει να θυμίσουμε στην αγαπητή Σοφία Μουτίδου κάτι δηλώσεις στα όρια του bullying που είχε κάνει το 2017 για το μακαριστό αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, που τον είχε πει μην πω τη βρισιά, τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή, είπε η Σοφία απευθυνόμενη στον αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ο οποίος είχε κάνει μια πρόταση ρηξικέλευτη, τέλος πάντων, η οποία κρίνεται στο να φτιαχτούν σχολεία για την καταπολέμηση της ομοφιλοφιλίας. Η Εκκλησία μας, προτού κάποιος το κατακρίνει αυτό το οποίο λέει, προφανώς πρεσβεύει κάποια θέματα. Αυτό είναι μια πάγια θέση. Έχεις εσύ όμως δικαίωμα, αντί να απαντήσεις με επιχειρήματα σε κάτι, και να το διαψεύσεις και να το καταρρύψεις. Να βγεις, να υβρίσεις τον ιερωμένο, να υβρίσεις έναν φοράει το καλυμάφτι και είναι ιερέας και αρχιερέας, και να του πεις αυτή τη βρισιά και να του πεις τι ψυχή θα παραδώσεις μπορεί. Αυτό δεν λέγεται bullying. Αυτό δεν είναι ότι θρέφω τη βία και το διαχωρισμό. Μόνο το δικό της, μόνο εμείς δηλαδή, υποτίθεται οι παλιωμοδίτες, οι Έλληνες, οι οποίοι λέμε στα παιδιά μας διώξε τους ομοφιλόφιλους και διώξε τους όλους. Τι πράγματα είναι αυτά? Ντροπή σε όποιον το λέει, ντροπή σε αυτόν. Πάμε να την ακούσουμε τι είπε. Διαχωρίζει τους ανθρώπους. Πάμε να ακούσουμε τι είπε, γιατί υπάρχει οργή από γονείς που με ποια ιδιότητα βγαίνει η κυρία Μουτίδου να κάνει τι, να το παίξει ότι είναι καλή ότι ξέρει να δίνει συμβουλές, διαγωγή στα παιδιά και στους γονείς. Για ακούσετε. Φίλες και φίλες των εντελώς και απολύτως φίλων τους, μου συνέβησαν δύο κατακλυσμία γεγονότα. Το ένα είναι ότι έμαθα ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Να γυρίσω σε εκείνο το έρμο το παιδάκι, το οποίο πρέπει να κάνει καράτε, ποδόσφαιρο, πολεμικές τέχνες, φτισίδι, μπουνιές και ξύλο. Και μετά στη ζωή του την ενήλικη ή την ενική. Ναι, την ενική παύλα, ενήλικη ζωή του. Θα πρέπει να τα αποτάξει όλα αυτά ως συνέστημα, γιατί ποτέ δεν κατάλαβε ότι η πολεμική τέχνη έχει ειρηνικό σκοπό. Με ποιο μαγικό τρόπο το παιδάκι αυτό θα μεταλλαχθεί σε κάποιον ο οποίος έχει τρυφερότητα, κατανόηση, είναι υποστηρικτικός, ακούει, ειλικρίνεια, μπορεί, θα ήθελε, ενώ ταυτόχρονα απέναντι μεγαλώνεις ένα κορίτσι στο ίδιο σπίτι, στο οποίο όταν κλαίει το κορίτσι, τι έγινε αγάπη μου, γιατί κλαίς, ποιος σου έκανε κακό να πάω να τον διαλύσω, ποιος κοπέλα μου όμορφη, και ταυτόχρονα η κοπέλα η όμορφη μεγαλώνοντας ακούει ότι όλοι οι άντρες είναι χαράμι και πρέπει όμως να παντρευτεί οπωσδήποτε, δηλαδή... Που πας χωρίς να παντρευτείς σε αυτή τη ζωή, τον άντρα το χρειάζεσαι, είναι το στήριγμα του σπιτιού, το έχουμε ξαναπεί αυτό το στήριγμα. Και έχουμε ένα κορίτσι το οποίο παίρνει συνεχώς διπλά μηνύματα και ένα αγόρι που παίρνει τετραπλά μηνύματα. Ένας ευγενικός, βρε, με τα κορίτσια, να είσαι ευγενικός, αλλά μην τολμήσεις και δείξεις καμία ευαισθησία στο σπίτι. Απλά θέλουμε ξαφνικά στο κορίτσι σου να είσαι ευγενικός και ευαίσθητος. Εδώ στο σπίτι και στο σχολείο θέλουμε να είσαι καρσένα σλάν. Να επαναλάβει τις υποχρεώσεις, να πιάσει μια δουλειά, να είσαι μαλάκας, ταυτόχρονα να σπουδάζεις και να βγάζεις λεφτά, αύριο μεθαύριο θα χρειαστεί να κρατήσεις σπίτι. Να κρατήσεις ή να συστηρίξεις ένα σπίτι. Ή γιατί να χρειαστεί να κάνεις σπίτι. Μανάδες με πληγές που τα παιδιά τους δεν έχουν κάνει οικογένεια. Φαρμακομένες που δεν κατάφεραν τα παιδιά να διαλυθούν όπως οι ίδιες. Δηλαδή, γιατί δεν βλέπεις το σπίτι μας που είναι σάπιο, γιατί δεν κάνεις ένα ίδιο. Πώς τολμάς και είσαι μόνος σου. Χτι θλιβερό που είσαι ομοφιλόφιλος και θέλεις έναν άντρο άντρα. Είναι πληγή, είναι μαχαιριά αυτό το πράγμα. Πώς θα ζήσω. Ενώ άμα είχα μία νύφη και τις γαμούσα. Και έψινε το ψάρι του αγοριού μου στα χείλη και είχαμε αντιπαλότητα και ζούσαμε για αυτή την αντιπαλότητα. Πόσο καλύτερα θα ήταν.
Είναι ντροπή. Είναι η ντροπή. Είναι η ντροπή καταρχάς. Τι εστί επιθετικό άθλημα. Καταρχάς, με ποιο δικαίωμα και ως τι πάει να βγάλει το γυρίδιο για το πώς να μεγαλώσει ένας γονέας το παιδί του, την κυρία Μουτίδου. Ως τι μιλάει. Δηλαδή, ως τι μιλάει. Μιλάει η γυναίκα αυτή, η οποία έβριζε με τον πιο χυδαίο τρόπο τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, που αν ανοίξει το στόμα της, μόνο ύβρις ακούς. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία έχουν υποστεί bullying και καταφεύγουν στις πολεμικές τέχνες για αυτοάμυνα. Okay, δεν είναι για το bullying. Η αυτοάμυνα που πηγαίνουν τα παιδάκια είναι για αυτοάμυνα, αν κινδυνέψει η ζωή τους. Ακριβώς, και να πούμε κάτι στην κυρία Μουτίδου, ότι δεν υπάρχει επιθετικό άθλημα. Δεν υπάρχει. Απλά τα πράγματα. Δεν προκύπτει από πουθενά η κατηγορία επιθετικά αθλήματα. Και να ενημερώσουμε την κυρία Μουτίδου ότι στην αθλητική παιδεία δεν υπάρχει επιθετικό άθλημα πουθενά. Τι είναι αυτά τα οποία λέει. Και είναι φοβερό ο τρόπος που νοούνε κάποιοι, γιατί δεν είναι μόνο η Σοφία Μουτίδου, είναι μία τάση. Ο τρόπος που νοούνε την πυρηνική οικογένεια, την ελληνική. Ότι είναι μια δυστυχία, ότι δηλαδή θα έρθει ένα ζευγάρι εις γάμων κοινωνία και θα μπλέξει με την πεθερά, τα αποδομεί όλα αυτά σε ένα βίντεο που βλέπουν χιλιάδες νέα παιδιά, γιατί παρακολουθούν χιλιάδες νέοι άνθρωποι, και τα αποδομεί όλα αυτά με έναν τρόπο απαξιωτικό και δεν ξέρω τι μας προτείνει. Δηλαδή μας προτείνει να μην υπάρχει συνύπαρξη, να μην υπάρχει συνένωση ανθρώπων. Να μην υπάρχει συνέχεια με παιδιά μέσα από μια οικογένεια και ένα περιβάλλον, συνέχεια της κοινωνίας, αύριο μεθαύριο και του γένους μας. Και αυτό ακόμα. Διάλυση οικογένειας. Διάλυση της συνέχειάς μας. Να μην έχουμε παιδιά. Να πούμε, τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τέτοια ίδια αθλήματα, ακόμα και τα πιο σκληρά όπως είναι το kickboxing και το ξέρω από τα παιδιά μου, διδάσκονται από τις σχολές αυτές την αυτοσυγκράτηση και να μην είναι επιθετικά έξω από τη σχολή. Είναι βασικό στοιχείο αυτό της εκπαίδευσης που δίνουν αυτές οι σχολές. Και όταν δεν τηρείται αυτό το στοιχείο, τα παιδιά αυτά έχουν επιπτώσεις από τους δασκάλους τους. Να σας πω και κάτι. Ακριβώς, πολύ σωστά. Και επίσης, το ξέρω και από δικιά μου εμπειρία με τα δικά μου παιδιά, ότι δίνει και αυτοπεποίθηση. Το άθλημα βοηθά, δηλαδή αν το παιδάκι είναι κάπως μαζεμένο και θες να το κοινωνικοποιήσεις, να το βοηθήσεις, το άθλημα, κάθε άθλημα, σου δίνει μια αυτοπεποίθηση για να μπορείς να προχωρήσεις τη ζωή σου πιο δεν καλά. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέει η κυρία Μουτίδου, η οποία δεν ξέρω αν έχει παιδιά. Έχει αλλά παιδιά, η κυρία Μουτίδου έχει. Αν δεν κάνω λάθος, έχει μια κόρη σίγουρα. Επειδή εύχομαι να τα έχει μεγαλώσει καλά τα παιδιά της, με σωστές αρχές, αλλά επειδή ούτε ψυχολόγος είναι, ούτε κοινωνιολόγος, ούτε κοινωνική λειτουργός. Δεν μπορεί να βγαίνει και να μιλάει έτσι. Αυτή την αντίστοιχη γνώση, καλό θα είναι να μην μας διδάσκει. Γιατί έχουμε, εγώ τουλάχιστον, και όχι εγώ, πιστεύω πολλοί γονείς, έχουν απευθυνθεί και σε παιδοψυχολόγους για να βοηθηθούν οι ίδιοι γονείς στο πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους όταν αισθάνονται.